Επειδή η φετινή ελαιοκομική περίοδος προμηνύεται να είναι καλή και πιστεύω ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος, θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να προσκαλέσουν εργάτες από τρίτες χώρες ή να αξιοποιήσουν παρατύπως διαμένοντες, πρέπει να ενδιαφερθούν για να έχουμε όσο γίνεται πιο πολλούς εργάτες από τρίτες χώρες εν ώψη της καλής ελαιοκομικής περίοδου. Ο νόμος που ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα είναι ο 4783 του 2021 και ειδικότερα το άρθρο 16. Έχω απομονώσει τις δύο σημαντικότερες κατηγορίες που ενδιαφέρουν και την Μεσσηνία αλλά και όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές για να εστιάσουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι οι εργάτες τρίτων χωρών που δεν έχουν κάνει ρύθμιση της παραμονής τους στη χώρα ή αλλιώς αυτό που λέμε παρατύπως διαμένοντες. Για αυτούς υπάρχει δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος ελαιοπαραγωγός, εργοδότης στην προκειμένη περίπτωση, να συμπληρώσει τα στοιχεία που πρέπει σε μια πλατφόρμα την οποία θα σας τη δώσω και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξάμηνη αδειοδότηση σε σχέση με το συγκεκριμένο εργαζόμενο, ο οποίος θα μπορέσει να παραβρίσκεται εκείνη την περίοδο εδώ και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η δεύτερη κατηγορία είναι να γίνει μετάκληση, δηλαδή μια πρόσκληση ανθρώπου από τρίτη χώρα μέσω της ίδιας πλατφόρμας και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, να ξέρει η πολιτεία που διαμένει ο συγκεκριμένος που έρχεται και ποιος τον απασχολεί και να προχωρήσει η διαδικασία της πρόσκλησης. Το πρόβλημα είναι ότι η προθεσμία και για τα δύο αυτά που προανέφερα είναι 31 του 2022. Πλησιάζει δηλαδή να ολοκληρωθεί, ελπίζω να δοθεί η παράταση που έχει ζητηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ασχοληθούν και να κάνουν τα προβλεπόμενα από την διαδικασία για να προσκαλέσουν ανθρώπους. Αυτή την διαδικασία την εποπτεύει η αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ τοπικά και να σας δώσω τα δύο τηλέφωνα που μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει είναι το 2721-3-62760 και επίσης 2721-3-62763. Εδώ μπορεί να δίδονται και περισσότερες πληροφορίες που ενδεχομένως έχει απορίες κάποιος που ενδιαφέρεται. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η απαιτούμενη έκταση που πρέπει να έχει ένας ελαιοπαραγωγός για να καλέσει έναν εργάτη. Είναι 40 στρέμματα. Είναι μεγάλη η έκταση, πρέπει να μειωθεί, ζητάμε να είναι στα 20 στρέμματα, το έχουν ζητήσει και βουλευτές και επομένως με αυτόν τον τρόπο αν γίνουν αυτές οι δύο αλλαγές, πρώτον η παράταση μέχρι τέλος του έτους, διότι η ελαιοκομική η περίοδος τότε ξεκινάει, αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει, άρα λίγοι έχουν ασχοληθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως και μέσω των καναλιών που σήμερα μας φιλοξενείτε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αυτή την είδηση και να ασχοληθούν όσοι εργοδότες ελαιοπαραγωγοί ενδιαφέρονται περισσότεροι για να εφαρμόσουν αυτή την διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση τα τηλέφωνα που είπαμε και η πλατφόρμα που θα σας δώσω είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία.